θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο για την πρόσκληση, γιατί πρέπει να πούμε ότι σε προηγούμενες συναντήσεις υπουργών, συσκέψεις, γίνονται πάντα κυκλισμένων των θυρών και πάντα αγνοείται η βουλευτής αντιπολίτευσης, που γίνεται για πρώτη φορά στα πολιτικά δρόμενα του τόπου. Ενημερώθηκα ότι υπήρχε σύσκεψη για ένα επίσης πολύ σημαντικό, συσκέψεις επισυσκέψεων για επίσης πολύ σημαντικά ζητήματα της περιοχής που αφορούν τη μεταστέγαση κτηρίων, στα οποία δυστυχώς δεν κλήθηκα. Ξέρω ότι ο κύριος Καρυπίδης είναι φίλος της κυβέρνησης, υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το διατυπανίζει παντού, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ακούγονται και οι απόψεις της αντιπολίτευσης. Και η άποψη της αντιπολίτευσης χθες ήταν τρία πολιτικά ζητήματα που τέθηκαν από μένα προς τον Υπουργό. Το ένα πολιτικό ζήτημα και ερώτημα που έθεσα στον Υπουργό ήταν γιατί δεν ψήφισαν τον αγωγό ΤΑΠ. Γιατί η χθεσινή φιέστα, η χθεσινή εκδήλωση ήταν βασιζόμενη σε ένα δεδομένο, ότι επιτέλους γίνεται ένας αγωγός και από τον οποίο διεκδικεί η περιοχή μας φυσικό αέριο. Άρα, αν δεν υπήρχε αυτό το έργο, δεν θα γινόταν η χθεσινή εκδήλωση. Αυτό ρώτησε τον Υπουργό. Γιατί δεν ψηφίσατε να γίνει αυτό το έργο? Δεύτερο πολιτικό ερώτημα που έθεσα στον Υπουργό είναι γιατί καθυστερήσατε τόσα χρόνια. Αναλάβετε τη διακυβέρνηση του τόπου το 2015 και μου λέτε ότι στην επερχόμενη αναθεώρηση θα μπουν 12,5 εκατομμύρια, που δεν έχει γίνει. Η τελευταία αναθεώρηση του ΕΣΠΑ δεν εντάχθηκαν χρήματα, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Άρα γιατί, το δεύτερο ερώτημα, ήταν η τόση μεγάλη καθυστέρηση στο να προχωρήσουμε και να έρθει πολύ πιο κοντά αυτό το δεδομένο, η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Και το τρίτο ερώτημα που έθεσα στον Υπουργό ήταν όσον αφορά στην ανακοίνωση που έκανε ότι κατά την τοποθέτησή του ότι πέρασε στο κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, παρουσίασα την πρόσφατη έκθεση, εισήγηση που ο ίδιος έκανε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, που έχει ημερομηνία Ιανουάριο του 2018, στην οποία με εισήγηση του κυρίου Σταθάκη λείπει η Δυτική Μακεδονία. Άρα μας κοροϊδεύουν. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σε αυτή την εισήγηση του κυρίου Σταθάκη η Δυτική Μακεδονία? Και αυτό εξάφρασα το φόβο μου. Μήπως είναι προεκλογικά τερτύπια, γιατί το 2018 είναι ουσιαστικά μια προεκλογική χρονιά, με δεδομένο ότι και οι περιφερειακές εκλογές μέχρι στιγμής δεδομένα είναι το 2019. Αυτή ήταν λοιπόν η δικιά μου ανησυχία, στην οποία όμως τοποθέτησή μου δεν πήρα καμία απάντηση από τον Υπουργό. Δηλαδή, χαρακτηρίζεται την χθες την συνεδρίαση της εξαγγελίας ότι ήταν προεκλογικές και θεωρείται ότι ήταν μια φιέστα για να ανακοινώσουν? Θέλω να σκέφτομαι θετικά. Απλά, ως αντιπολίτευση, οφείλω και ζητάω κάποιες απαντήσεις. Και οι απαντήσεις ήταν συγκεκριμένες. Δυστυχώς, δεν πήρα καμία απάντηση στα συγκεκριμένα. Οι ερωτήσεις ήταν συγκεκριμένες. Δεν πήρα καμία απάντηση στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Και να πάμε τώρα και λίγο στο θέμα, γιατί επίσης δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ένα χρόνο διάγραμμα υλοποίησης. Από τον Περιφερειάρχη ακούσαμε ότι ξεκινάει το 19, είναι προεκλογική χρονιά, το καταλαβαίνω. Από τον Υπουργό είπε το 23. Δεν έχουμε χρόνο διάγραμμα. Πότε η χρηματοδότηση, από πού θα προκύψει? Ακούσαμε μια πριν καιρό για 48 εκατομμύρια. Χθες ακούσαμε για 22. Ποιος θα μας ενημερώσει ακριβώς τι μέλη γενέστε? Και πάμε λοιπόν και στο ζήτημα του γιατί έκανα λόγο για... Μαρία.
για προεκλογικά τερτύπια. Ακριβώς γι' αυτό που είπα πριν, ότι 3 χρόνια τώρα που είναι στη διακυβέρνηση του τόπου, δεν είδαμε καμία κίνηση. Και απαντώντας σε κάποιους που και όχι στον κύριο Καρυπίδη, ότι κάποιοι δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να έρθει φυσικό αέριο, έχω να καταθέσω το Μάρτιο του 2013, όταν πλέον υπήρχε η συμφωνία, φαινόταν ότι θα αφήσει στη Βουλή η συμφωνία για τον αγωγό, το έγγραφο που υπογράψαμε όλοι οι φορείς, ξεκινώντας μια πρωτοβουλία από εμένα, τον βουλευτή Γρεβενό, τον βουλευτή Κοζάνης και όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες της περιοχής μας. Φτάνει όμως με τα ψέματα. Φτάνει με τα ψέματα. Χορτάσανε ψέματα. Και αυτό λέω, αυτό που λέω είναι, χαιρετίζω την έστω καθυστερημένη πρωτοβουλία του Υπουργού, αλλά γρήγορα βήματα, προκειμένου να μπορέσουμε κάποια στιγμή ως Καστοριά να έχουμε τη δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου. Και πιστέψτε με, γρήγορα βήματα θα γίνουν από την επόμενη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.